Παιδιά, καλησπέρα. Από ό,τι βλέπετε και στον τίτλο, στο πιο δύσκολο Weekend League της χρονιάς πήγα rank 1. Και λέω το πιο δύσκολο επειδή όλοι προσπαθούν να πάρουν τα καλύτερα rewards για την Team of the Season που είναι η Premier League στα packs, έχει ακραίους παίχτες. Θα δείτε λίγο στο βίντεο, ξεκινάμε με τα 50 plus player picks, έχουμε 80 plus player picks και στη συνέχεια έχουμε τα τελευταία 10 match του Γούλου. Το πρώτο και το δεύτερο ίσως λίγο έχουν ευρεάσει λιγάκι, απλά προσπαθήστε να το γνωρίσετε. Θα δείτε λίγο τα γκολ που έφαγα, ήταν λίγο γελία. Μετά έχω και τα υπόλοιπα 8 παιχνίδια. Και στο τέλος ανοίγουμε τα 3 κόκκινα picks της Premier League. Και μετά τα υπόλοιπα packs που μας έδωσε μαζί με το guaranteed πακέτο με τις 3 παίχτες της Premier League που είναι όλοι tradable. Παιδιά, πάμε να τα ανοίξουμε. Και ξεκινάμε με Sterling. Πάμε στο επόμενο. Τίποτα. Θα πάρουμε Σαβανιέ που δεν θα ήθελες. Έχουμε το πρώτο walkout, τέλεια, Σέζνη. Λάιμερ, και παιδιά μπορώ να κραφτάρω και το icon που και να το ανοίξουμε. Και κάτω, ναι, είναι λίγο whatever. Εδώ θα πάρουμε Little, το δεύτερο walkout. Έχουμε Γκρεμπόβαλ. Έχω κοιτάξει πάρα πολύ, αλλά φαίνεται τρομερή αλήθεια. Ο Κονατέ, η προηγούμενη κάρτα που είχε βγει Food Fantasy, ήταν απίστευτη. Και θα δω αν μπορώ να την κάνω. Εδώ back to back walkout. Όχι, έχουμε Odegaard. Δηλαδή και για τον Odegaard λένε ότι είναι ακραίος, το SBC του. Το κακό είναι ότι δεν χωράνε όλοι στην ομάδα. Πάμε να συνεχίσουμε. Παιδιά, πάλι Mallard. 93 rating. Ξανά Mallard. Είναι τέλειο φόντερ βέβαια. Μπορώ να τη βάλουμε στο icon pick. Να δούμε αν θα μας δώσει κάτι άλλο. Χόραν. Παιδιά, δεν έχουν πάει άσχημα μέχρι τώρα. Για 80 plus και το πόσο φθηνά είναι, μας έχουν δώσει αρκετά walkout. Α, τον έχω ήδη. Παιδιά, θα έχω αρκετούς duplicate. Ξανά team of the season, ξανά Allison. Okay. Έχουμε μέχρι τώρα 2 από player picks. Οχ, ο Tony επέστρεψε στο παιχνίδι. Πέρα. Εδώ έχουμε Team of the Season, αλλά έχουμε Zelem. Τίποτα ιδιαίτερο ξανά. Τρίτη Team of the Season. Τουλάχιστον παιδιά είναι πολύ καλό φόντερ. Med. Γενικά μαζεύουμε αρκετό φόντερ για να κραφτάρουμε πολλά πράγματα. Brand. Τέσσερα έχουν μείνει. Αυτή που δεν μπορεί να πω το όνομά της. Και τρία τελευταία. Carpenter, Frimpong και το τελευταίο θα είναι Grimaldo. Okay, παιδιά, ήταν μια χαρά τα picks. Liverpool μπορεί να κάνει Κονατέ, ναι. Θα ξαναδώ μια την κάρτα και μπορεί να τον κάνω να μπει στη θέση του Marquez. Αν θα πας 20-0 αυτός ο καλύτερος. Το AI το βασικά παίζει ακραία. Εδώ, παιδιά, έχουμε ευκαιρία. Να το, 1-0. Αλλού πατάω, αλλού δίνει. Όχι. 1, 2, 3. Εντάξει. Πάρτο. Εδώ έχει γκρίντι, παιδιά. Όσοι κάνουν αυτή τη βλακία με το ψαλιδάκι, έχει γκρίντι. Το Μάρκες, για να μην είναι εκτεθειμένη η άμυνα. Άντε πάλι. Όχι. Ρε παιδιά, Ήμαρτον. Ήμαρτον, ρε παιδιά, με αυτή τη βλακεία. Πόσες φορές θα γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Να βάλω 100 παίχτες. Άντε πάλι το ίδιο. Τι κάνει ο Κασίγιας, τι κάνει! Να σε κάνει να χάσεις μόνο και μόνο για να βάλεις FA points στο παιχνίδι είναι ακραίο. Αλήθεια. Είναι ακραίο. Ναι, παιδιά, δεν. Κοιτάξτε λίγο, δεν μαρκάρει με τους παίχτες του. Έχει το AI να κάνει τα πάντα. Επιτέλους. Το έβαλα Ροναλντίνιο, επιτέλους. Κοιτάξτε, απλά μου ανοίγει χώρο. Μου ανοίγει χώρο να περάσω. Πάνω, πάνω και κάτω.
Πάνω πάνω κάτω ή κάτω πάνω πάνω. Ρε παιδιά, πως γίνεται αυτό? Πως γίνεται αυτό? Δείτε λίγο, μα συγγνώμη λίγο τώρα. Γιατί πριν ο Νίκος μου είπε ότι βιάζουμε. Δείτε λίγο εδώ πέρα, κοιτάξτε λίγο. Την παίρνω μία. Του τη δίνει πίσω. Και τον βγάζει μόνο του για να σουτάρει. Δηλαδή πως γίνεται να τον κόβω και να τον βγάζει τα τέτ. Ο Μάρκετς στον κόσμο του τελείως. Κοιτάξτε τι κάνει ο Μάρκετς. Φεύγει από την μπάλα τελείως. Επιτέλους εμφανίστηκε ο Άλβαρες. Επιτέλους. Κάποιος ρε παιδιά, κάποιος. Δείτε λίγο πως ανοίγει η ομάδα, ρε παιδιά, πως ανοίγει η ομάδα μου έτσι. Πως ανοίγει η ομάδα μου έτσι. Τώρα τι να σου πω, προσπάθησε να μην ευρεάσεις. Δεν αν μπορείς να το κάνεις απλά, μπράβο σου, αλήθεια, εγώ δεν μπορώ. Μπράβο ρε Μαλάρντ, μπράβο. Θα βγει, βγήκε. Τέλεια, αυτό θέλω. Οι πάσες που κάνω να βγαίνουνε, οι κινήσεις που κάνω να βγαίνουνε και τα σουτ που κάνω, ειδικά σαν αδειοτέρμα να μπαίνουνε. Δεν το πιστεύω ότι έκανε στην άκρη, παιδιά. Και απλά κάθονται όλοι και κοιτάνε. Δεν κάνουνε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλήθεια. Δεν ξέρω καθόλου τι πρέπει να κάνω. Ναι, δεν ξέρω αν το βλέπεις, αλήθεια. Είναι onside. Δεν είναι πολύ. Ωραία, παιδιά, πόσο ωραίο γκολ. Πόσο όμορφο γκολ, αλήθεια. Τρομερός, αλήθεια. Εδώ θα γίνει, τέλεια. Τι άλλους παίχτες έχεις στην ομάδα? Μικιέλε, πίδα, ωραίος ο Μικιέλε. Αφού μπήκες πρώτη φορά, ελπίζω να σταματήσω να γκρινιάζω και να σε ελπίσουμε να μην το μαντέψει. Ευτυχώς. Πόσο ωραία προσπάθεια ρε παιδιά, πόσο ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Offside, όχι. Δηλαδή Οχ. Τι έκανε ρε παιδιά εκεί πέρα, τι έκανε. Τώρα Ροναλντίνιο τρέχα. Έλα, μπράβο ρε Μαλάρντ, μπράβο ρε Μαλάρντ. Σας παίζετε σε ήλο Elite, ας πούμε, 19-1. Πάμε 20-0, 18-2 σε τέτοιο ήλιο. Να το ο Βέρνερ. Παιδιά, πρέπει να το πήραμε αυτό το μάτς. Θα κάνεις τη μέρα 60, Γιώργο, θα το κάνω, ναι, αύριο. Είμαι 100 φορές ιότος από σένας. Team of the year, Messi, βλέπω εδώ πέρα. Μπορείτε να τους κάνετε follow στο Instagram. Κάνουν αρκετά τουρνουά που είναι εκεί online. Αλλιώς θα δούμε, μπορεί να κάνουμε κι εμείς κανένα. Άμα θες Νίκο είσαι στο Discord. Μπράβο ρε Μουκιέλε. Ολυμπιακός πάει καλά στην Ευρώπη, αλλά χαίρομαι για όλες τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Χαίρομαι λίγο περισσότερο για τον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια. Έλα, να το, τέλεια. Κάπως ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει πολλά. Έτσι νιώθω πραγματικά. Ότι είμαι από την. Εδώ οι πάσεις βγαίνουν τέλειες. Για πλάκα εδώ πέρασα με τον Βέρνερ, τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η center back της ήδη. Καφού, Thunderstruck, πω. Άλλες κάρτες που θέλω να χρησιμοποιήσω και δεν χωράνε επειδή έχω την Ρόλφο μέσα. Αλλά πραγματικά είναι τόσο καλή. Έλα, μπράβο ρε Μαλάρντ. Τη στιγμή of the season είναι αρκετά καλά, μου κάνει εντύπωση.
Ωχ, εδώ μας διάβασε. Μας διάβασε. Kick off glitch. Ο Χάβερτς μπορεί να πάρει κεφαλιά. Για να δούμε. Ο Χάβερτς και μπορεί να πάρει κεφαλιά και να το βάλει κιόλας. Τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπει εδώ πέρα όμως. Ου, τι έβαλε η Μαλάρντ. Μπράβο ρε Μαλάρντ. Θα βγάλουμε και κάτι καλό. Τέλεια. Γενικά θα χρειαζόμουν καλά icons στην ομάδα. Λόγω του ότι... Όχι ρε παιδιά, μην ανοίγει πάλι έτσι η ομάδα. Ρε παιδιά, δύο kick off leads. Έλα Ρόλφο, τρέχα. Δεν γίνεται να το χάσουμε. Δεν γίνεται να το χάσουμε. Θα στείλω τώρα το link. Δεν βλέπω και την ομάδα του αντιπάλου. Το θέλω πάρα πολύ. Ναι, 1-0. Πω παραλίγο. Τρόμαξα. Φύγε μου και έλε, μπράβο. Έλα κάποιος. Μπράβο ρε Βέρνερ, μπράβο. Έχει χρυσό Van Dijk πίσω. Παιδιά, αυτή η ομάδα με τρομάζει. Δεν είναι καν τόσο καλή. Μπεγερίν έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ Μάτσεν. Έχει Μαϊρή, Χάτζη και Βιερά. Ντρογκμπά μπροστά. Κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Είναι onside. Είναι. Θα προλάβει. Θα προλάβει ο Ρόνι, θα προλάβει. Εντάξει, έχουμε χώρο. Έχουμε χώρο. Έχουμε χώρο. 2-0. Παιδιά βγήκε. Παιδιά βγήκε 18-1. Έχει πίσω Καφού. Τον κάνει Ιβο, Ντοναρούμα, Κονατέ Φάνταση, Κάμπελ, Ιβο, Μπέις Ρομπέρτο Κάρλος, Μπέις Ματέους, Τσάβι Τιμοδηγίαρ, Τσάρτον Γκολάσο, Βέρνερ, Βίνι Player of the Month και Ζαϊρζίνιο, Σεντούριονς είναι αυτός, τι είναι. Συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Πάμε. Λοιπόν, πάμε, έλα. Μπράβο. Παιδιά, 1-0. 1-0. Είχε κλείσει ο Καφού προς τα μέσα. Μπράβο ρε Βάσκες. Please. Παιδιά 2-0. 2-0. Το έχουμε. Μπράβο. Μπράβο ρε Μαλάρντ. Μπράβο, μπράβο. Τα μακριά σου δεν σε ψήνουν. Δεν βλέπω να προσπαθήσει κανένα τόσα games. Η αλήθεια είναι πως όχι πέρθα. Πολύ λίγα έχω κάνει. Έβαλα έναν το Ρόνι πριν. Άντε πάλι. Ρε παιδιά, τρεις φορές το έχει τέσσερις φορές το έχει προσπαθήσει και τις τέσσερις του έχει δουλέψει και τώρα κατάφερε και το έβαλε. Έλα, μπράβο ρε Μουκιέλε, μπράβο. Μπράβο. Απλά θέλει υπομονή το παιχνίδι. Απλά θέλει υπομονή το παιχνίδι. Απλά θέλει υπομονή, παιδιά, το παιχνίδι. Παιδιά, πάτησε παύση. Αχμετ Μοχάμεντ 8-90. Πάμε για 19-1. Πάμε για 19-1. Παιδιά 19-1. 19-1. Πω πω παιδιά, δεν το πιστεύω αλήθεια. Παιδιά έγινε 17-1. 19-1 και λέω 17. Είδα το 77 εδώ πέρα. Ίσως το πιο sweaty weekend league της χρονιάς. Κάναμε 19-1. Βλέπετε παιδιά, rank 1. Έχουμε 3 picks από 5 επιλογές. 85x5, 87x2, 50k, 2 ultimate pack. Ένα tradable με 3 παίχτες της Premier League μέσα. Και κάμποσα XP και κάμποσα coins, δεν ξέρω πόσα. 125.000. Κόκκινα από rank 1. Μία από 5 επιλογές από team of the season της Premier League. Πάμε να δούμε. Ναι. Η πρώτη επιλογή παίζει να είναι η 5 χειρότερη. Ωραία παιδιά, ναι. Θα πάρω Allison για Fodder. Έχετε δίκιο.
Πάμε το δεύτερο, please. Κάτι διαφορετικό, please. Έχουμε Ρόντρι και Γκαρνάτσο. Έχουμε Ρόντρι και Γκαρνάτσο. Ρόντρι εννοείται. Ωραία. Να σιγουρευτώ ότι παίρνω το σωστό. Ρόντρι. Ρόντρι. Ωραία, παιδιά, Ρόντρι. Και πάμε έναν Χάλαντ ή ένα VVD. Please. Έχουμε πάλι Ρόντρι. Θα μπει για SBC. Δύο Ρόντρι και Άλισον. Πιστεύετε ότι αυτό άξιζε rank 1, να περάσω αυτά που πέρασα? Εντάξει, ο Ρόντρι ίσως ναι. Θα πω ότι ο Ρόντρι ίσως να άξιζε. Ελπίζω κάτι καλό, δώσ' το. Πάμε. Ναι. Θα πάρω Van Nistelrooy. 85x5, πάμε. Κατά λάθος το άνοιξα. Πάμε στο 85x5. Είναι χρυσό. Γερμανία. CM. 86. Παιδιά, 85x5 και έχω 88 και 86. Ό,τι είναι. Αλλά πάμε στο 87x2. Και αυτό είναι tradable. Είναι μπλε και είναι tradable, θυμίζω. Θα είναι ο Modric. Ας είναι με κάποιον καλό από πίσω, please. Κάποιον της Premier League. Κάποιον της Premier League. Δώσ' μου Haaland, δώσ' μου VVD. Και είναι tradable, ξαναθυμίζω. Όχι, είναι από το γυναικείο. Η Keating. Πάμε στο 50k. Χρυσό. Βέλγιο. Goalkeeper. Ας είναι ο Καστίλς. Είναι ο Καστίλς. Κρίμα. Okay. Πάμε στα Ultimate Pack. Κλασικά τα Ultimate Pack. Χάλια, Νορβηγία, Cam in Odegaard. Το κάνω skip. Okay. Πάμε στο άλλο Ultimate Pack. Πάλι χρυσό, πάλι χάλια. Ισπανία, CDM, Rodri. Ούτε καν Rodri, κόκκι. Έναν 87. Τα υπόλοιπα, discard. Team of the season, 3 players pack, tradable. Πάμε να δούμε. Κάτι καλό, please. Κάτι καλό. Κάτι καλό. Αργεντινή, CM, έχουμε McAllister. Δεν ξέρω καν πόσο πάει. Ας είναι με κάποιον ακραίο από πίσω, σε παρακαλώ. Μη μου δώσεις τώρα μόνο Watkins και Στουπινιάν και Allison. Watkins. Παιδιά, μάλλον μας έδωσε τις χειρότερες επιλογές. Πρέπει να βγάλουμε το χειρότερο 3 players pack από την Team of the Season. Μούκι όχι μέτριο, χάλια. Watkins, McAllister και θα έχει από πίσω κανέναν White, κανέναν Στουπινιάν. Στουπινιάν, ναι. Πείτε μου λίγο τώρα, τι να το κάνω αυτό το pack. Ο McAllister πάει για τίποτα. Μπα. Είναι οριακά discard. Θα τον πουλήσω τον McAllister.